Συνόψη του μεγάλου τελικού από όλων της Ομόνιας στο Τσίριο. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι με ίσες πιθανότητες. Τόσο η Ομόνια όσο και ο Απόλλωνας έδειξαν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να κερδίσουν. Εύχομαι και ευελπιστώ η ομάδα μας να είναι η νικήτρια και να στεφθεί κυπελούχος, κάτι το οποίο έχει ανάγκη τόσο πολύ σαν ομάδα αλλά και σαν φιλαθλή, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν έχουμε, απέχουμε από τίτλους. Εσείς, όταν σας λέμε τελικός κυπέλλου, η Ομόνια τι έρχεται στη μνήμη σας? Πολλές μνήμες. Εγώ έχω παίξει σε 4-5 τελικούς. Είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Ξέρεις ότι είναι ένα παιχνίδι, ένας τίτλος. Βλέπεις το πάθος και τη δυναμική μόνο στην κερκίδα και αυτό είναι κάτι που σε εμπνέει. Σαν ποδοσφαιριστής ήμουν ευλογημένος να παίξω σε αυτούς τους τελικούς και καλώ όλους τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας να βγάλουν το 100% των δυνάμεών τους για να μπορέσουν να δώσουν τη χαρά τόσο στους εαυτούς τους όσο και στους οπαδούς μας. Ποιος ήταν ο πιο ξεχωριστός τελικός για σένα? Πιο ξεχωριστός ήταν με την ΑΕΛ ακριβώς στο Τσίριο, όπου κερδίσαμε 2-1 το 1988. Ήταν ο πρώτος μου τελικός, ήμουν πιτσιρικάς και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Οπότε θέλετε να επαναληφθεί η ιστορία με την... στο Τσίριο. Άλλωστε στο Τσίριο έχουμε κερδίσει και τον Απόλλωνα και την Ανόρθωση και την ΑΕΛ σε τελικούς κυπέλλου που έχω παίξει εγώ, που σημαίνει ότι ίσως να είναι ένα σημαντικό κύπελλο. Είχες παίξει και με τον Απόλλωνα? Ναι, με τον Απόλλωνα. Πείτε μας γι' αυτό. Και με τον Απόλλωνα ήταν ένας πολύ όμορφος τελικός, κερδίσαμε 1-0, νομίζω χάρη στον γκολ του Ξούρπα. Ήταν στιγμές ανυπανάληπτες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εδώ και πολλά χρόνια.